με το συζητούμενο σχέδιο νόμου έρχεται προσκύρωση στη Βουλή με τις σύντομες διαδικασίες που ακολουθούνται στις διεθνείς συμβάσεις, μια πολυμερή σύμβαση για την εφαρμογή μέτρων που σχετίζονται με τις φορολογικές συμφωνίες για την πρόληψη, όπως λέγεται, της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών. Σκοπεύει, λέτε, η σύμβαση αυτή να διασφαλίσει ότι τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιούνται οι οικονομικές δραστηριότητες που τα παράγουν, να καταπολεμηθεί δηλαδή η διασυνοριακή φοροδιαφυγή. Και μάλιστα, όπως η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρει, βελτιώνεται για το λόγο αυτό τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, προκειμένου η υιοθέτηση αυτών των μέτρων που θα εξαλείψουν, λέτε, τις ευκαιρίες για διασυνοριακή φοροδιαφυγή, να μην δημιουργεί αβεβαιότητα για τους φορολογούμενους για ακούσια διπλή φορολόγηση. Σας πληροφορώ ότι την παραμικρή αβεβαιότητα δεν νιώθουν οι πολυεθνικές, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, γιατί τέτοιου είδους ευκαιρίες ανθούν όσα μέτρα και να πάρετε προς την εξάλληψή τους. Αλήθεια τώρα γνωρίζετε, αλλά ποιον προσπαθείτε να κοροϊδέψετε? Πόσες συμβάσεις πολυμερείς και διμερείς έχουν επικυρωθεί και από την παρούσα Βουλή λίγους μήνες πριν, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, για παρεμφερές περιεχόμενο, για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής, αλλά και παρεμφερείς κλιματικές πράξεις, με εξυγχρονισμό των μηχανισμών καταγραφής και παρακολούθησης. Παίρνετε μια σειρά προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, συνεργασία των διακρατικών μηχανισμών, και ποιο το αποτέλεσμα? Αντιμετωπίστηκαν τέτοιου είδους φαινόμενα? Αναφέρθηκε μάλιστα και ο εισηγητής της πλειοψηφίας σε αλληλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Όμως μπορούν αυτού του είδους οι περιορισμοί, οι προληπτικοί κανόνες να βάλουν όρια στους κανόνες του παιχνιδιού? Όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν τέτοιου είδους φαινόμενα, αλλά συνεχώς διευρύνεται η δυνατότητα των πολυεθνικών να μετακινούν τα κεφάλαιά τους σε όλο και περισσότερους φορολογικούς παραδείσους. Αυτή δεν είναι εξάλλου η φυσιολογική λειτουργία της καπιταλιστικής αγοράς, της ελευθερίας κίνησης των κεφαλαίων, του αδυσόπιτου ανταγωνισμού για το κυνήγι του μέγιστου κέρδους? Δεν υπερασπίζεστε όλοι σας αυτές τις ελευθερίες? Εχθρεύεστε με κάθε τρόπο οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να ελέγξει αυτή την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου, μπορεί να περιορίσει το κυνήγι του μέγιστου δυνατού κέρδους. Πώς τώρα, λέτε, ότι θα εμποδίσετε αυτή την λειτουργία, την φυσιολογική, θα έλεγα, λειτουργία των πολυεθνικών κολοσσών, όταν μάλιστα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η ισχυρότερη καπιταλιστική χώρα του κόσμου και η οποία κρατάει και τα πρωτεία, κρατάει τα σκύπτρα στην φοροαποφυγή, δεν υπογράφει αυτή την πολυμερή σύμβαση? Αλλά κι εσείς που την υπογράφετε, τι κάνετε? Πόσοι φορολογικοί παράδεισοι λειτουργούν μέσα στους ίδιους τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στις χώρες της Ευρωζώνης? Βρίθουν δημοσιεύματα με εκτιμήσεις αστών ερευνητών ότι περίπου το 40% των πολυεθνικών κερδών μετατοπίζεται κάθε χρόνο σε φορολογικούς παραδείσους. Στους νικητές αυτή τη μοιρασιά της πίτας είναι χώρες όπως η Ελβετία, το Βέλγιο. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε το 2019 ότι το Βέλγιο εμφανίζει χαρακτηριστικά φορολογικού παραδείσου και διευκολύνει τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Κάτι το οποίο συμβαίνει και στην Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, και ο κατάλογος συνεχώς πληθαίνει. Και έρχεστε υποκριτικά να λάβετε μέτρα καταπολέμησης της απώλειας φορολογικών εσόδων από αυτή τη μεταφορά κεφαλαίων σε χώρες που με την νόμιμη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας δημιουργούν φορολογικούς παραδείσους για να επικρατήσουν στον ανταγωνισμό της προσέλκυσης κεφαλαίων. Αυτοί, λέτε, είναι οι κανόνες για την προσέλκυση επενδυτών. Και μάλιστα η υποκρισία είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν τα τελευταία χρόνια με μια σειρά μέτρα επιχειρείται να εντάξει και τη χώρα μας σε αυτό το κάδρο των ανταγωνισμών.
Δεν φτάνουν δηλαδή οι προκλητικές φοροαπαλλαγές που διαχρονικά όλοι σας νομοθετείτε για τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στη χώρα, αυτών δηλαδή των οποίων η συμβολή τους στα φορολογικά έσοδα, τα συνολικά φορολογικά έσοδα της χώρας περιορίζεται στο συμβολικό ποσοστό των 5%, σε σχέση με τα λοιπά έσοδα που βαρύνουν τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους, αλλά και με την κάθε ευκαιρία διευρύνεται αυτές τις φορολογικές μειώσεις συντελεστών για την προσέλκυση και ξένων κεφαλαίων. Δεν ψηφίσατε πρόσφατα με τις ευλογίες όλων των κομμάτων νέα φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών? Αρχικά ξεκινήστε με τους συντάξεις των κατοίκων του εξωτερικού και στη συνέχεια για τα στελέχη των πολυεθνικών που έχουν εταιρείες και στην Ελλάδα. Δηλαδή, με μια σειρά τέτοιες ρυθμίσεις ενισχύεται το περιβάλλον εντός του οποίου διευκολύνεται το κυνήγι των φορολογικών παραδείσων. Δηλαδή, δημιουργείται, ρίχνεται το λείπασμα στην διασυνοριακή φοροδιαφυγή και με τέτοιου είδους νομοθετήματα επιχειρείται για να ρίξετε και στάχτη στα μάτια του κόσμου που στενάζει από τα φορολογικά βάρη, επιχειρείται να χτίσετε την έξωθεν καλή μαρτυρία του συστήματος. Σε αυτό το μασκάρεμα το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι θέλετε να βάλετε και κάποιους κανόνες στο παιχνίδι. Εξάλλου τέτοιου είδους ρυθμίσεις εντάσσονται ή και τις επιδιώκει η μερίδα του κεφαλαίου για να μπορέσει να λειτουργήσει κάπως, να επιβιώσουν στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου που διεξάγεται μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Επιβάλλονται επίσης τέτοιου είδους κανόνες για να, όπως ακούστηκε και από προηγούμενους αγορητές, για να λειτουργεί, όπως λέτε, καλύτερα ο υγιής ανταγωνισμός. Όμως αυτές οι δύο λέξεις είναι πραγματικά έννοιες ασύμβατες. Αυτός ο ίδιος ανταγωνισμός είναι που δημιουργεί, που βοηθάει να ανθεί η φοροαποφυγή, αυτό το κυνήγι και η αναζήτηση νέων, πιο εξελιγμένων τεχνικών για να μπορούν να μεταφέρονται σε μια νύχτα τα φορολόγητα τα κέρδη. Όσες καλές προθέσεις λοιπόν και αν έχετε, αυτό εμποδίζεται από τις βασικές λειτουργίες, τις βασικές αρχές που διέπουν τον καπιταλισμό. Θα μπορούσαν σε ένα βαθμό τέτοιου είδους δυνατότητες να περιοριστούν αν εφαρμόζεται προτάσεις που διαχρονικά έχει υποβάλει το ΚΚΕ για την πλήρη ονομαστικοποίηση των μετοχών των εταιριών, την κατάργηση των offshore, μέσω των οποίων γίνεται κατά κόρον και η μετακίνηση κεφαλαίων. Αν θέλετε πραγματικά να αυξήσετε τα φορολογικά έσοδα του κράτους, σταματήστε τις προκλητικές φοροασυλίες, αυτές που κατοχυρώνονται ακόμα και στο Σύνταγμα σε εφοπλιστές και άλλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυξήστε τη φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, του μεγάλου κεφαλαίου και μειώστε επιτέλους τα ασήκωτα βάρη που φορτώνονται στους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα που στενάζουν. Τέτοιου είδους μέτρα βέβαια θα στήριζε το ΚΚΕ, όμως στη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν θα τη στηρίξουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι υποκριτικά μέτρα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πηγή του προβλήματος. Ευχαριστώ.